Κατοχή τέλος. Πριν ακόμα οι Γερμανοί εγκαταλείψουν την Αθήνα, ο Φιλοπίμην Φίνος αποφασίζει να γυρίσει τα πρώτα ελεύθερα επίκαιρα. Δεν παίχτηκαν ποτέ στην Ελλάδα και σήμερα τα βλέπουμε για πρώτη φορά έτσι όπως γυρίστηκαν εκείνο τον καιρό. Το σάλπισμα της Λεριάς από την αιματευωμένη συνοικία όταν η γερμανική πότα πατούσε ακόμα την καρδιά της Αθήνας. Μέρες μας χωρίζουν απ' λευτεριά, γράφανε τότε οι κεντρικοί δρόμοι. Μα η συνοικία είχε το τιμητικό προβάδισμα. Πόσο σκληρός αγώνας γι' αυτό, πόσες άνισες μάχες στα οδοφράγματα, πόση ηρωική νεκρή. Οι ελεύθεροι σκλάβοι τους τίμησαν όπως τους άξιζε. Και στα ίδια σταυροδρόμια που εκείνοι ραντίσανε με το ζεστό τους αίμα, νοπά λουλούδια της Αττικής γης τολίσανε τους τάφους των ηρώων που πέσανε για την μεγάλη ιδέα της πατρίδας, της λευτεριάς και του πολιτισμού. Η αιματοβαμμένη συνοικία είχε τη δύναμη και το κουράγιο να τιμήσει τους νεκρούς της και να γιορτάσει την νίκη της με την ψυχή που αρμόζει στους ελεύθερους σκλάβους, αδιαφορώντας τέλεια αν λίγες μόνο εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά οι μηχανοκίνητοι βάρβαροι παραμόνευαν για να σκορπίσουν και πάλι το θάνατο και την καταστροφή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το αποφύγανε. Οι Γερμανοί και οι μισθοφόροι τους που δεν μπόρεσαν να συγχωρήσουν ένα τέτοιο θάρρος ξαναγύρισαν λυσασμένοι και εκδηλώσανε όλη τους την γλινώδη υπεροχή. Και να τα αποτελέσματα. Γιατί οι Γερμανοί ξαναχτύπησαν την Κεσαριανή την παραμονή της αναχωρησής τους? Μάλλον η πρωτοβουλία ήταν των Ελλήνων συνεργατών τους που δεν ήθελαν να πέσει η Αθήνα στα χέρια του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, προσθέτοντας και νέα θύματα στις εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς που άφηναν πίσω τους οι χιτλερικοί. Ανάμεσα στους απαγχωνισμένους ήταν και ο πατέρας του Φίνου. Οι εικόνες φρίκης με τις οποίες έζησε ο ελληνικός λαός 3,5 χρόνια, μόνο αυτές μπορούν να εξηγήσουν το ξέσπασμα της χαράς που ακολούθησε την απελευθέρωση, το μίσος για τους δοσιλόγους που προσπάθησαν να συντρίψουν την αντίσταση του ελληνικού λαού και που στη συνέχεια έτρεξαν να κρυφτούν μέσα σε αγγλικές στολές. Ο Φίνος έτρεξε να γυρίσει μια ιστορική στιγμή που έκανε το γύρο του κόσμου. Το σύμβολο της δουλείας, το άγγελο το Σταυρός, που 4 ωσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί. Μόνο ένας γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους. Η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους. Κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τι τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Να φύγουν οι Ούνοι έδειξαν την καταγωγή τους. Δεν υπήρξε εγκατάσταση γενικότερης σημασίας που να μην γνώρισε τις επιστημονικές ανατινάξεις τους. Μερικές εικόνες από το αεροδρόμιο Τατοίου. Τίποτε όρθιο. Πραγματικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι Γερμανοί είναι αριστοτέχνες στις καταστροφές. Μόνο που ελπίζουμε ότι με την ίδια τέχνη θα αποτελειώσουν και την καταστροφή της Γερμανίας τους. Οι τρεις γέφυρες. Εδώ το έγκλημα ήταν τρομερό. Στις εγκαταστάσεις του πομπού, τα εκρηκτικά μηχανήματα είχαν τοποθετηθεί με τέτοιο σατανικό τρόπο, ώστε να λειτουργήσουν μόλις οι δικοί μας τα επιχειρούσαν να τον θέσουν σε λειτουργία και έτσι να τυναχθούν μαζί με τα μηχανήματα. Ξέχασαν όμως ότι είχαν να κάνουν με Ρωμιούς, που ανακάλυψαν το κόλπο με την πρώτη ματιά και έτσι σώθηκαν και οι Ρωμιοί και τα μηχανήματα. Ο πρώτος ιστός έπεσε. Ο δεύτερος όμως, μολονότι τα καψίλια λειτουργήσανε, η σπίσμα τους εξακολουθεί να παραμένει όρθιος.
Το ηλεκτρικό εργοστάσιο σώθηκε ύστερα από δραματική μάχη από το ηρωικό τμήμα του Ελλάς που ποζάρει στο φακό μας λίγες στιγμές μετά τη μάχη. Τα αυτοκίνητα του περιφήμου λόχου καταστροφών με τη σειρά τους κατεστραμμένα. Γερμανοί τραυματίε. Γερμανοί νεκροί και η αντίθεση δύο πολιτισμών. Έλληνες γιατροί και νοσοκόμοι περιθάλπουν Γερμανούς τραυματίες. Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Ο υπουργός κύριος Ζεύγος. Ο υπουργός κύριος Τσάτσος. Η μεγαλειώδης παρέλαση του χαιρετισμού της λευτεριάς συνεχίζεται. Που φτάνουν στο ελληνικό ακρογιάλι πάνω σε ελληνικό πλοιάριο. Το πρώτο βρετανικό άγημα, συνοδευόμενο από Έλληνες συνδέσμους, αποβιβάζεται στην ακτή του Σκαραμαγκά. Η υποδοχή που γίνεται από τον κόσμο είναι οι πιο θερμές και αυθόρμητες εκδηλώσεις της ελληνικής καρδιάς. Το άγημα εγκαθιστά ασύρματο. Πρόχειρος επιστισμός. Εν τω μεταξύ, η τακτική αποβίβαση αρχίζει σε ευρύτερη κλίμακα και σε διάφορα σημεία του Σαλονικού με τον γνωστό γοργό ρυθμό του εγγλέζικου ναυτικού.
πτυχιοτρυγικός Αβέρο, η δόξα της ναυτικής Ελλάδας στα ελληνικά νερά. Τα ναυτάκια μας που δράσανε σε όλες τις θάλασσες, περιφέροντας τη γαλανόλευκη σημαία μας από νίκη σε νίκη και από δόξα σε δόξα, ξαναγυρίζουν στην πατρίδα με όλον τον άδολο ενθουσιασμό, γεμάτη ανυπομονησία να αγγίξουν το χώμα μιας ελεύθερης και ενωμένης Ελλάδας. Απελευθέρωση της Αθήνας. Εκτός από τα κινηματογραφικά επίκαιρα ντοκουμέντα, θυμούνται και αφηγούνται οι Άγγελος Αγγελόπουλος, Σπύρος Κοτσάκης, Πέτρος Ρούσος, Παυσανίας Κατσότας, Κώστας Δεσποτόπουλος, Ιωάννης Γεωργάκης και Άννα Συνοδεινού. Η σκηνοθεσία είναι του Βαγγέλη Σερντάρη. Στις 12 Οκτώβρη του 1944, οι Γερμανοί αρχίζουν να φεύγουν από την Ελλάδα. Εγκαταλείπουν την Αθήνα. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους να γιορτάσει το τέλος της κατοχής. Σε λίγες μέρες θα φτάσει και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ο λαός ανυπομονεί να υποδεχτεί. Η Ελλάδα έβγαινε βαριά τραυματισμένη από τον πόλεμο, την κατοχή και τις εσωτερικές αντιθέσεις. Όμως στη συνείδηση των απλών ανθρώπων, η ελπίδα και η αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον ποτέ δεν βρήκαν καλύτερη στιγμή να εκφραστούν. Οι Έλληνες, εκτός από τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις εκτελέσεις που υπέστησαν από όλη αυτή τη διάρκεια, στην απελευθέρωση είδαν πως η οικονομία τους ήταν εντελώς κατεστραμμένη, απογυμνωμένη, ήταν ληστεμένη από τις αρχές κατοχής. Διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη από τις κατεχόμενες χώρες που υποχρεώθηκε να χρηματοδοτεί τις αρχές, τα στρατεύματα κατοχής και επιπλέον ακόμα περισσότερο. Υποχρεώθηκε η πτωχή αυτή η Ελλάδα να χορηγήσει δάνεια στις αρχές κατοχής για να καλύψει τα έξοδα εκστρατείας που γίνονται στην Αφρική, δάνεια τα οποία υπέγραψαν οι τότε αρχές κατοχής με μια συμφωνία στη Ρώμη το 1942, όπως θα τα επιστρέψουν αργότερα,
και τα οποία μετά πολεμικά ούτε η Γερμανία ούτε η Ιταλία θέλησαν να εξοφλήσουν με απαράδεκτες δικαιολογίες. Και το περίεργο είναι ότι καμιά μεταπολεμική κυβέρνηση δεν διεκδίκησε αποτελεσματικά την ιερή αυτή αξίωση του ελληνικού λαού. Και αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως υπήρξε ένας άκρατος πληθωρισμός, ο οποίος οδήγησε σε πλήρη εξανέμιση της αξίας δραχμής, αρκεί να τους αναφέρω ότι η τιμή της χρυσής λίρας που στην αρχή της κατοχής είχε 1000 δραχμές, η μέρα της απελευθέρωσης είχε φτάσει 1 τρισεκατομμύριο δραχμές. Και κάθε 9 δραχμή που εισήχθηκε την εποχή εκείνη, αντιστοιχούσε με 50 δισεκατομμύρια παλαιών δραχμών. Οι απώλειες του ελληνικού λαού σε έμψυχο υλικό την περίοδο της κατοχής έφτασαν τις 150.000 νεκρούς, από τους οποίους 20.000 ήσαν στρατιώτες και οι υπόλοιποι άμαχος πληθυσμός. Με δεδομένα την έκταση και τον πληθυσμό κάθε χώρας, η Ελλάδα είχε μεγαλύτερες απώλειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχασαν στη διάρκεια του πολέμου 300.000 άνδρες στα πεδία των μαχών, και τη Βρετανία, που θρύνησε 326.000 στρατευμένους και 62.000 πολίτες θύματα των γερμανικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Η πείνα, η δυστυχία και η βία ήταν οι κύριες αιτίες των θυμάτων της κατοχής, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Αυτό βέβαια είναι λεπτομέρειες τις οποίες τις βλέπανε όλοι όσοι κυκλοφορούσαν το πρωί. Υπήρχαν μετά τα αυτοκίνητα της Δημαρχίας, κάτι παλιά φορτηγά, τα οποία γυρίζαν πρωί-πρωί και μαζεύαν τα πτώματα. Αυτά περνάγανε και από το νεκροτομείο, δεν ξέρω γιατί, που να κάνουν νεκροτομείο και τέτοια, και μετά τα πηγαίνανε στους ομαδικούς τάφους. Στο δρόμο, τα πρωινά αυτά της κατοχής, τα τρομερά πρωινά της κατοχής, έβλεπες πτώματα. Έβλεπες ανθρώπους που δεν ήξερες είναι πεθαμένοι ή όχι, και ότι έπρεπε να βρεθεί κάποιος Γερμανός, γιατί οι Ρωμιοί δεν τολμούσαν να κάνουν τέτοια γίνηση, να του δώσει μια κλωτσιά για να δει αν ο άνθρωπος αυτός ήταν ζωντανός ή όχι. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της κατοχής ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, που ξαπλώνεται σε όλη τη χώρα και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση της περίοδου της κατοχής. Τον Μάιο του 1942 άρχισε να σχηματίζεται ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο ΕΛΑΣ, η μεγαλύτερη ένοπλη αντιστασιακή δύναμη της κατοχής, σε στενή συνεργασία με το ΕΑΜ. Πρώτος καπετάνιος του ΕΛΑΣ ήταν ο Άρης Βελουχιώτης και στρατιωτικός διοικητής ο Στέφανος Σαράφης. Το Σεπτέμβριο του 1941 ιδρύθηκε ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, η δεύτερη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση της κατοχικής περιόδου από άποψη μαζικότητας. Ιδρυτής της ήταν ο συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας. Οι αρχηγοί του ΕΔΕΣ σχημάτισαν το καλοκαίρι του 1942 το ένοπλο τμήμα της οργάνωσης που ονομάστηκε Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών. Την άνοιξη του 1943, από τον Καρτάλη και τον Ψαρό, μια νέα ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση έκανε την εμφάνισή της, η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση. Δημιουργήθηκαν και άλλες μικρότερες αντιστασιακές οργανώσεις εκείνη την περίοδο. Μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Τσουδερού με τον Γεώργιο κατέφυγαν στην Κρήτη και από εκεί στη Μέση Ανατολή, κοντά στους Άγγλους. Σημαντικό τμήμα των ελληνικών στρατευμάτων ακολούθησε την κυβέρνηση. Στην κατεχόμενη Ελλάδα,
τρεις κυβερνήσεις διορίστηκαν από τους Γερμανούς. Του Τσολάκογλου, του Λογοθετόπουλου και του Ιωάννου Ράλλη, που το καλοκαίρι του 43 ίδρυσε τα ευζωνικά τάγματα ασφαλείας εξοπλισμένα από τις δυνάμεις κατοχής. Στον τρίτο χρόνο της γερμανικής κατοχής σχηματίστηκε η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, η ΠΕΑ, που είχε την έδρα της στην απελευθερωμένη από τους αντάρτες Ελλάδα και αποτελούσε την κυβέρνηση των βουνών. Στις 18 Απριλίου του 1944 η ΠΕΑ διευρύνθηκε με πρόεδρο τον καθηγητή Αλέξανδρο Σβόλο. Η ΠΕΑ οργάνωσε εκλογές στην απελευθερωμένη Ελλάδα και εξέλεξε 180 αντιπροσώπους για το Εθνικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ψήφισαν νέοι από 18 χρονών και οι γυναίκες. Οι τρεις μεγάλοι σύμμαχοι ποτέ δεν αναγνώρισαν την ΠΕΑ. Όμως η ΠΕΑ κλήθηκε να πάρει μέρος στη διάσκεψη του Λιβάνου, που έγινε λίγο αργότερα στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να προκύψει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αποτελούμενη από αντιπροσώπους των αντιστασιακών δυνάμεων της κυρίως Ελλάδας, αντιπροσώπους των διάφορων πολιτικών κομμάτων και του Γεωργίου Παπανδρέου ως πρωθυπουργού της εξόριστης κυβέρνησης. Στις 17 Μαΐου 1944 άρχισε στο Λίβανο μία διάσκεψη αντιπροσώπων των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων. Συμμετέχουν ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, απεσταλμένη από την κυρίως Ελλάδα, του ΕΑΜ, της ΠΕΑ και του ΚΚΕ, όπως και αντιπρόσωποι του συνόλου σχεδόν των αστικών πολιτικών κομμάτων. Οι αντιπρόσωποι στο Λίβανο έμειναν σύμφωνοι για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, στην οποία θα συμμετείχε το ΕΑΜ ως μειοψηφία. Η στάση της αντιπροσωπείας του Βουνού στη διάσκεψη του Λιβάνου κρίθηκε ιδιαίτερα μετριοπαθής από την ηγεσία της αριστεράς στην κυρίως Ελλάδα, η οποία θεώρησε ότι η αντιπροσωπεία της καταστρατήγησε τις εντολές που είχε λάβει. Πριν την έναρξη της διάσκεψης, η Βρετανία είχε ζητήσει από τη Σοβιετική κυβέρνηση να υποστηρίξει την πρωθυπουργία του Γεωργίου Παπανδρέου. Κύριε καθηγητά, είστε το μόνο επιζών μέλος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που προέκυψε από τη διάσκεψη του Λιβάνου. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για την κρίση που δημιουργήθηκε τότε μεταξύ της κυβέρνησης του Καΐρου και της κυβέρνησης του Βουνού και ποιος ήταν ο ρόλος των συμμάχων? Θίγεται ένα μεγάλο θέμα που συνδέεται με πολλά γεγονότα. Πρώτα-πρώτα με τη σύσταση της ΠΕΑ, δηλαδή της κυβέρνησης του Βουνού, η οποία δημιουργήθηκε για να ενωπίσει όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑ, του ΖΕΡΒΑ, του Καρτάλου, και είχαν γίνει προσυνεννοήσεις για αυτό το σκοπό. Δυστυχώς αυτή η ενωπίση ματαιώθηκε. Γιατί? Γιατί στο μεταξύ γίνηκε το κίνημα της Μέσης Ανατολής, άλλο μεγάλο σφάλμα, και επακολούθησε το συνέδριο του Λιβάνου, στο οποίο η ΠΕΑ έλαβε μέρος. Το Λίβανο υπογράφηκε μια συμφωνία από όλα τα πολιτικά κόμματα και από την αντιπροσωπεία του δική μας για τη δημιουργία μιας κυβερνήσεως εθνικής ενότητας, η οποία θα είχε ως σκοπό να πάρει όλα τα μέτρα για τη συνέχιση του αγώνα και την απελευθέρωση και την αντιμετώπιση των πρώτων μέτρων για την ασυγκρότηση και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να μπούμε σε ένα ελεύθερο πολιτικό δημοκρατικό κόσμο. Δυστυχώς το Βουνό διαφώνησε για τη συμφωνία του Λιβάνου και συνεπώς και με τη δική μας αντιπροσωπεία, στην οποία άλλωστε συμμετείχαν και δύο εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατά τη διάρκεια που μείναμε στο Κάιρο, καταβλήθηκαν προσπάθειες από όλες τις πλευρές
για μια αποκατάσταση της ενότητας αυτής και σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι πρέσβεις των τριών συμμάχων χώρων. Εγώ, ο οποίος επισκέφθηκε εκ μέρους αντιπροσωπείας τόσο τον Αμερικανό, τόσο και τον Άγγλο και τον Ρώσο, και οι τρεις μας συνέστησαν να συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, και μάλιστα ο Ρώσος Σοβιετικός υπήρξε πιο αποφασιστικός και μας συνέστησε ότι έχουμε κάθε συμφέρον να λάβουμε μέρος στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας και ακόμα να λάβουμε μέρος στις εκλογές που θα επακολουθούσαν στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση. Πόσο δηλαδή η γνώμη του Σοβιετικού πρεσβευτή κ. Νόβικοφ επηρέασε την ηγεσία της αριστεράς ώστε να μπει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γιώργο Παπανδρέου? Νομίζω πως επηρέασε σημαντικά τους σκληρούς, να πούμε, το αντελήφθησαν και γι' αυτό ξαναγυρίσαμε, αποπήγαμε στο βουνό, ξαναγυρίσαμε πάλι στο Κάιρο και λάβαμε μέρος στην κυβέρνηση, βέβαια κάπως αργά, και το μεταξύ έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα όχι τόσο πολύ ευνοϊκό, και ίσως και αυτό συνετέλεσε και στα όσα αργότερα επακολούθησαν. Μετά τη μεταστροφή της ηγεσίας της αριστεράς, η αντιπροσωπεία του βουνού ξαναπήγε στο Κάιρο και 6 μέλη της ορκίστηκαν υπουργοί στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944. Στις 7 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση μεταφέρθηκε από το Κάιρο στην Ιταλία. Ο Τσόρτσιλ τον Αύγουστο του 1944 είχε ενημερώσει τους Αμερικανούς για την πρόθεσή του να στείλει βρετανικές δυνάμεις στην Ελλάδα αμέσως μετά την απελευθέρωση και είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους. Στις 22 Σεπτεμβρίου ενημέρωσε και τη Σοβιετική Κυβέρνηση για την πρόθεσή του αυτή. Την επομένη, η Σοβιετική Κυβέρνηση απάντησε εγγράφως ότι δεν έχει αντίρρηση για την αποστολή μιας βρετανικής δύναμης στην Ελλάδα και ότι η ίδια δεν προτίθεται να στείλει σοβιετικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο, ο Ουίλσον, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων της Μεσογείου, είχε καλέσει από την Ελλάδα τους αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων ανταρκτικών οργανώσεων, Στέφανο Σαράφη του Ελλάς και Ναπολέον Ντασέρβα του Έδες, να έρθουν στην καζέρτα της Ιταλίας και από κοινού με τους Βρετανούς και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να συμφωνήσουν για την ανέμακτη και ομαλή διαδοχή της εξουσίας στην Ελλάδα μετά τη γερμανική αποχώρηση. Η διάσκεψη έγινε στο ομώνυμο ανάκτορο της πόλης. Κατά τη διάρκεια των προσυνεδριακών συνομιλιών στην καζέρτα, ο Κώστας Δεσποτόπουλος, νομικός και διπλωματικός σύμβουλος του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, απεσταλμένος και αυτός εκεί, αμφισβήτησε την αναγκαιότητα της παρουσίας βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί αποχωρούν οικειοθελώς μόνοι τους, ηττημένοι από τους Ρώσους και από τους συμμάχους των, αποχωρούν εξ Ελλάδος μόνοι τους. Εδώ τι χρειάζονται τα στρατεύματα και οι αρχιστράτηγοι οι Άγγλοι? Εάν επρόκειτο να γίνει πόλεμος, τότε είναι νοητόν και θα το παραδεχόμουν. Μεγαλύτερα δύναμης, μεγαλύτερα στρατεύματα. Φυσικόν ήταν να έχει την αρχηγία εκείνος που έχει την μεγαλύτερη δύναμη. Αλλά εδώ δεν έρχονται για να πολεμήσουν. Δεν υπάρχει πρόθεση πολέμη κατά πολεμήσεως των Γερμανών, οι οποίοι αυθορμήτως φεύγουν εξ Ελλάδος. Ο Σβόλος ήρθε κοντά μου και μου λέει Κώστα, μην επιμένεις σε αυτό το πράγμα, είναι πολύ δύσκολο πράγμα, μην επιμένεις σε αυτό. Λέω, αν δεν επιμείνω σε αυτό, σε τι να επιμείνω? Φωνάζει και τον Ζεύγο, ως Βόλος, φωνάζει και τον Ζεύγο, ο οποίος παρίσταται από το κουμπάς, και του λέει, τώρα τι θα γίνει εδώ με την πρόταση του Δεσποτόπουλου, η οποία ανατινάσει τη διάσκεψη.
λέει ο Σέρβος, με μεγάλη καλοσύνη και ειλικρίνεια πάντοτε που τον διέκρινε, λέει, πολύ καλά Κώστα, έχεις δίκιο, αλλά εγώ πρέπει να σου ομολογήσω ένα πράγμα, ότι εγώ φεύγοντας να μετάσχω, φεύγοντας να μετάσχω στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, έλαβα μία βασική εντολή από την ηγεσία του κόμματός μου. Να διαφυλάξω την ενότητα της κυβερνήσεως ως κόρδινο φθαλμού και να κάνω το παν για τη διατήρησή της έως φτάσουμε στην ελευθερωμένη Ελλάδα. Γι' αυτό με το έχω κάνει αυτό. Διότι δεν μπορώ να παραβώ αυτήν την εντολή, την ρητή της κυβερνήσεως, της ηγεσίας μου. Με τη συμφωνία που υπογράφηκε στην Καζέρτα, όλες οι ανταρτικές οργανώσεις που δρούσαν στην Ελλάδα έμπαιναν κάτω από τις διαταγές της ελληνικής κυβέρνησης και του συμμαχικού στρατηγίου, το οποίο όριζε ως διοικητή τους τον Βρετανό στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπι. Η συμφωνία αυτή ανακοινώθηκε στην Αθήνα από την κατοχική κυβέρνηση Ράλι. Όταν ήρθε η Καζέτα, ήταν και κεραυνός Ερετρία. Απίστευτο πράγμα. Δεν το παραδεχτήκαμε και μάλιστα το θεωρήσαμε ότι ήταν και προβοκάτσια. Γι' αυτό το καταγγείλαμε. Όλοι οι οργάνωσες, όλο το ΕΑΜ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, ο Ελλάς, όλοι βγήκαμε τη νύχτα και ρίξαμε προκυρήκη, γράψαμε σε τίματα ότι αυτό πρόκειται περί προκλήσεις. Γιατί ήταν απαράδεκτο, ήταν κάτι το ασύλληπτο να μπει επικεφαλής του ελληνικού στρατού να μπουν ξένοι. Την ίδια περίοδο, τα συμμαχικά στρατεύματα από διάφορες κατευθύνσεις προελάβουν προς τη Γερμανία. Οι Γερμανοί κινδυνεύοντας να αποκοπούν στην Ελλάδα από τα ρωσικά στρατεύματα που προχωρούν στα Βαλκάνια, προετοίμασαν την αποχώρησή τους. Το θέμα της γερμανικής αποχώρησης απασχολούσε και τους Άγγλους. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το αρχηγείο με το οποίο είχαμε μια επαφή εμείς και το οποίο έδρευε στα Βίλια της Αττικής, υπό τον πραγματάρχη Ντότσον, με σύνδεσμο τον Μακάσκι, ο οποίος είχε έρθει 2-3 φορές στην Ελλάδα, είχε καταδικαστεί στα άνατον, είχε καταπρόσθει, είχε τραπετεύσει και τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε όλη την ιστορία της κατοχής, γιατί είναι αδύνατο. Άλλος είναι ο σκοπός σας. Αυτοί ήσαν στα Βίλια και ήρθε ένα σήμα από αυτούς μέσω μιας ουδετέρας πρεσβείας και μας έλεγαν, μας παρακαλούσαν να δει ο Αρχιεπίσκοπος τους Γερμανούς για να συζητήσει την άνευ όρων παράδοση έτσι ώστε των Αθηνών, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει αιματοχυσία, ανομαλίες, αυτό που φοβόταν πολύ σκόλου. Ο Δαμασκηνός επικοινώνησε τότε με τον στρατηγό Φέλμη. Ο στρατηγός Φέλμη ερχόταν για δεύτερη φορά διοικητής, στρατηγικός διοικητής, εδώ, γιατί είχε ξαναπεράσει στα πρώτα χρόνια της κατοχής. Είναι η μόνη φορά που ο Δαμασκηνός συνάντησε Γερμανούς χωρίς την παρουσία μου. Ο λόγος ήταν απλούς. Δεν ήθελε να αποκαλύψει κατά κάποιον τρόπο ποιον θα χρησιμοποιούσε για σύνδεσμό του με το στρατηγείο, διότι έπρεπε κανείς να φυλάγεται από πολλές μεριές. Επήγε λοιπόν μόνος. Μετά την επιστροφή του Δαμασκηνού από τον Φέλμη, ο οποίος δεν είχε δεχτεί την ανεφόρον παράδοση που του είχαν ζητήσει οι Άγγλοι, έφερε κατά παράκληση του Φέλμη μια αντιπρόταση, της οποίας το περιεχόμενο ήταν
η αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων να γίνει σε συνεννόηση με τους Άγγλους. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της προτάσεως. Και μάλιστα, πιο συγκεκριμένα, να υπάρχει μια ημέρα διαφορά μεταξύ αποχωρήσεως των Γερμανών και αφίξεως των Άγγλων. Έναντι διαβεβαιώσεως ότι τίποτα δεν θα επηρεάζεται από τα από την υποδομή της πόλεως, η οποία κατά τους Γερμανούς ήταν ναρκοθετημένη και επρόκειτο να ανατιναχθεί. Ο Δαμασκηνός μου ανέθεσε να μεταφέρω αυτήν την πρόταση, την αντιπρόταση του Χέλμη, και με ένα αυτοκίνητο του Διεθνούς Ιατρού Σταυρού και με τον Μητροπολίτη Αττικής έφυγα για αυτό που φανταζόμουν ότι είναι πολύ σύντομος επίσκεψης, για να πάω στα Βίλια. Στα Βίλια θα έβρισκα το σταθμό. Στον δρόμο όμως, όταν άρχισε το μονοπάτι και μας άφησε το αυτοκίνητο, το οποίο μας πήγε μέχρι εκεί που ήταν το μονοπάτι να πάρουμε να πάμε στα Βίλια, εκεί επέσαμε σε μία μάχη. Μία μάχη πολύ δυνατή, η οποία οφείλεται σε κάποια αντεπίθεση που κάνανε οι Γερμανοί για να καθαρίσουν τις παρυφές του δρόμου από τους αντάρτες. Μείναμε στα χαντάκια εκεί ξαπλωμένοι με αρκετές ώρες ώστε να περάσει η φασαρία η μεγάλη και να ανοιχτώσει όλμη, δεξιά, αριστερά. Και το βράδυ έφτασα τη νύχτα πια, πεζοχωρώντας η Σταβίλια. Σταβίλια ευρύκια τη στρατιωτική αυτοκολλή. Ήτανε η πρωτοπραγματά του Τότσον, όπως είπα και πριν νομίζω. Και είπαμε να στείλουμε το σήμα εις τον Βίλσον. Κατά τις 2 όμως το πρωί έρχεται σήμα ότι ανεβαίνουν οι Γερμανοί στα Βίλια. Έπρεπε να φύγουμε αμέσως. Εφύγαμε και με πορεία προς το Πόρτο Γερμανό. Εφτάσαμε ίσα με το Πόρτο Γερμανό κάτω, όπου μπήκαμε σε καΐκια, βαλόμενοι όμως πλέον από τα υψώματα. Φτάσαμε σε έναν κόλπο εκεί κοντά στον Βρένα, και εκεί τα χαράματα ήταν πια, σταματήσαμε και άρχισε να δουλεύει ο ασύρματος. Η απάντηση του Βίλσον ήταν αρνητική. Όχι, άνευ όρων παράδοση. Προφανώς, εδώ επρόκειτο και περί μιας γενικότερης αντιμετωπίσεως του θέματος των επαφών με τους Γερμανούς. Διότι αν κάτι γινόταν σε εμάς σήμερα, θα γινόταν αύριο στη Γιουγκοσλαβία, θα γινόταν αργότερα στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Και η πολιτική του στρατηγίου του συμμαχικού ήταν, όπως ξέρετε, άνευ όρων παράδοσης της Γερμανίας. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα, το οποίο στην πραγματικότητα εγένετο εντυπάξει. Διότι έτσι έγινε. Για το ζήτημα της απελευθέρωσης της Αθήνας και πώς θα γινότανε, πώς θα γινόταν η απόσταση από τους Γερμανούς από την Αζήτα, από την Αθήνα, ενδιαφέρθηκαν και οι Γερμανοί. Δηλαδή πώς θα φεύγανε χωρίς να πάθουν καμία ζημιά. Δηλαδή θα φεύγανε αντίθετο αντουφέχιστη. Έτσι λοιπόν κάνανε προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με τη μόνη δύναμη που η οποία υπήρχε με τον Ελλάς, να έρθουν από αυτόν τους κινδυνεύαν, από κάποιον άλλο θα κινδυνεύαν, για να έρθουν σε μια συμφωνία μαζί του, όπως θέλανε, για να μην πειράξουν την Αθήνα και εις αντάλλαγμα να φύγουν αντιφέγγιστοι. Έτσι μέσω του ταγματάρχη της αεροπορίας, της Μίνερου της αεροπορίας, του Παλάσκα, της γνωστής οικογένειας του Παλάσκα, ο οποίος ήταν στο ΕΑΜ, ήρθε σε επαφή ο Φέλμη, καρτάξης Φέλμη της,
Γερμανός, ο γιος πρόεδρος Γερμανός, ο Γερμανός πολιτικός διοικητής. Αυτός εφρόντισε αμέσως με τους τρόπους που μπορούσε και ήξερε το δυνατότερο δυνατό να έρθει σε επαφή μαζί μου και με, πραγματικά με βρήκε και μου το ότι ο Στατάκης Θέμης γυρεύει μία επαφή για αυτό το σκοπό. Και μου το συγκεκριμένα ποιος είναι ο σκοπός. Ότι θέλει να έρθει σε συμφωνία να κάνει μία ανακοχή, ας πούμε, να μπορέσουν να φύγουν αυτοί αντιπέκτη. Εγώ το απάντησα ότι ανακοχή δεν είναι. Τους Γερμανούς δεν υπάρχει ούτε δυνατό να κάνει ο Ελλάς. Είναι απαράδεκτο ένα τέτοιο πράγμα. Αν θέλουν, τη μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραδοθούν ανεφόρων και εμείς να τους εξασφαλίσουμε τους όρους που δικαιούνται από τις διεθνείς συμβάσεις περιεχμαλώτων. Περιεχμαλώτων. Το μόνο πράγμα που μπορούν να συζητήσουν μαζί του. Τίποτα άλλο δεν έχουν να συζητήσουν. Αμέσως μετά τη συμφωνία της Καζέρτας, κλιμάκιο της νεοσύστατης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας έφτασε μυστικά στην Αθήνα με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για την εγκατάστασή της στην Ελλάδα, καθώς πλησίαζε. Το 1944, ο Τσότσιλ συναντήθηκε και πάλι με τον Γιώργιο Παπανδρέου στην Ιταλία και το πολιτιακό αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα αυτής της συνάντησης. Σε αυτή αποφασίστηκε να μην επανέλθει ο βασιλιάς στην Ελλάδα μαζί με την κυβέρνηση. Από το καλοκαίρι του 1944, ο Ελλάς κυριαρχούσε στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας και σε πολλές ακόμα περιοχές της Αττικής, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε πρωτεύουσα θέση. Στην Καζέρτα συμφωνήθηκε να μην μπει οπλισμένος ο Ελλάς στην Αθήνα και να παραμείνει μακριά. Κάναμε το παν μέχρι την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε κάθε και να εμφανιστούμε συνεπείς στο ζήτημα της καλύτερης δυνατής απελευθέρωσης, ομαλότητας απελευθέρωσης της Αθήνας, ούτως ώστε η πρωτεύουσα της Ελλάδος και φυσικά και όλη η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να της επιτρέψει την ομαλή εξέλιξη, την ομαλή πορεία, την υγιή, επομένως ομαλά και των προβλημάτων σύμφωνα με τις διακηρύξεις. Άλλο αυτό αν είναι ουτοπία, το δεν έχει σημασία. Εμείς όμως επήγαμε να το εφαρμόσουμε μια φορά αφού είπαμε και την μπήκαμε στην κυβέρνηση και πηγαίναμε για αυτήν και αυτή ήταν η γραμμή μας. Πριν αποχωρήσουν οι Γερμανοί, κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη και κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτου, προφανώς για να τιμήσουν τα θύματα τους. Ήδη από το Σεπτέμβριο, τα SS και οι μυστικές τους υπηρεσίες είχαν αρχίσει να αποχωρούν, εκτελώντας όσους Έλληνες είχαν χρησιμοποιήσει για διερμηνείς τους. Κατετέθη ο Στέφανος, άρχισαν να φεύγουν οι Γερμανοί από το Δον Σόλωνος και τότε βγήκαμε στο μπαλκόνι, στον Δημοκρίτου, με τον Μακάσκι, ο οποίος είχε έρθει από τα Τερκοβούνια. Ο Ντότσον ερχόταν με τον Λόρδο Τζέλικο και άλλους 12 πάλι από τη μεριά των Τερκοβουνιών. Βγήκε εκεί, σηκώσαμε τη σημαία και σε λίγο γέμισαν οι δρόμοι από μια έξαλλη χαρά από έναν πανηγυρισμό που δεν τον έχω ξαναειδεί στη ζωή μου, ούτε φαντάζομαι θα το διαλογώ, γιατί ποτέ το ελληνικό γένος δεν εγνώρισε αυτή την αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς του όσο την περίοδο της κατοχής. Ποτέ δεν ήξερε ότι θα περάσει από αυτές τις οδύνες που πέρασε και ποτέ δεν ήταν τόσο βέβαιος
ότι αυτές τις σωλήνες θα τις ξεπεράσει και θα ξαναελευθερωθεί. Είναι η μοίρα του τόπου μας να δουλώνεται και να ελευθερώνει. Απόψε, τη Σιδήτη. Με την υποχώρηση των Γερμανών, η Αθήνα αναγάλιαζε ύστερα από μια βαριά ξενική φασιστική κατοχή που επιβλήθηκε ύστερα από μια εγχώρια φασιστική δικτατορία. Οι λαϊκοί αγαλίαση τη διακόπτανε πυροβολισμοί βαλτών αντιαμικών από τα παράθυρα των ξενοδοχείων της Ομόνιας. Ο λαός κυριαρχούσε όμως στο πνεύμα του ΕΑΜ στους δρόμους. Ο λαός υποδεχόταν φιλικά τους πρώτους Άγγλους που πέσανε με αλεξίπτωτα. Γιατί είμαστε, όπως είπαμε, πιστοί στην γραμμή και που είχε φανερωθεί και με την Καζέρτα και με την Αττή, την Καζέρτα, ότι πάμε οπουδήποτε πάει στην Εκκλησία ομαλή πορεία εξέλιξης, σύμφωνα με τις διακηρύξεις των συμμάχων, σύμφωνα με τις τη συμφωνία του Λιβάνου και της Καζέρτας. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί στις 12 Οκτωβρίου και φυσικά έφυγαν με μια συμφωνία μεταξύ του Γερμανού στρατηγού, του αρχηγού και του Άγγλου συνταγματάρχου, ξέπερες να μην χτυπηθούν τα γερμανικά στρατεύματα εντός της πόλεως των Αθηνών και με τη συμφωνία οι Γερμανοί να μην χαλάσουν τα δύο εργοστάσια. Το εργοστάσιο του Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, το ηλεκτρικό και το φράγμα του Μαραθών. Οι προσδοκίες και τα οράματα των απλών ανθρώπων έρχονταν στην επιφάνεια εκείνες τις μέρες. Ο λαός πίστευε ότι η απελευθέρωση θα ήταν η αφετηρία για μια ζωή πιο ελεύθερη, δίκαιη και δημοκρατική. 12 Οκτωβρίου του 1944 θυμάμαι τον κήπο αυτό, τον εθνικό κήπο, τους πανηγυρισμούς για την απελευθέρωση των Αθηνών από την ναζιστική κατοχή. Ήταν μια μέρα πάρα πολύ σπουδαία για την ιστορία της πατρίδος μας αλλά και της ανθρωπότητας. Εμείς τα παιδιά τότε δεν ξέραμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Τριγυρνάγαμε σαν τα παλαβά μέσα στους δρόμους. Είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει σπίτι. Είμαστε άλλα συντεταγμένα από τις οργανώσεις τις αντιστασιακές, άλλα ασύνταχτα. Δεν υπήρχε οργάνωση άμελας, έδες, ψαρός. Όλοι είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθαμε στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς, στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κοδωνοκρουσία, σαν Ανάσταση, Ανάσταση Εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες. Από όλες τις γενικίες της Αθήνας, που τις ακόντεντες μέχρι τις πιο κοντινές, όλοι εξηγηθήκαν για το κέντρο της Αθήνας. Έγινε κάτι το αφάνταστο, ποτέ δεν είχε ξανασυμβεί. Ούτε ακόμη βέβαια και στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις, στις εκδηλώσεις, όπως στη μεγάλη της Ματέου της Καθόλου των Βουλγάρων που πλημμύρισε το κέντρο 500.000 και πάνω από όλο. Εκείνη την ημέρα όμως κατέβηκε όλη η Αθήνα, δεν μπορεί να πει κανείς, έπαιξε η Αθήνα. Έπαιξε η Αθήνα, δεν μπορούσες να περάσεις. Δεν μπορούσες να περάσεις. Και ήταν τέτοια η κατάσταση και τέτοια τα αισθήματα του κόσμου που εστρέφονται προς, ιδιαίτερα προς τον Ελλάς που όπου βρίσκανε Ελλασίτη τον παίρνανε, τον σηκώνανε στα χέρια και τον περιφέρανε. Έτσι εμείς, σε εμάς παρουσιάστηκε πρόβλημα. Θέλαμε να στείλουμε αξιωματικούς συνδέσμους για τις μονάδες μας. Αυτός συνδέεται βέβαια, όπως ξέρετε, έτσι όπως είναι χτισμένη η Αθήνα, ο καλύτερος δρόμος συντομότερος είναι να περνάνε από το κέντρο. Ομόνια, Σύνταγμα κτλ. Ήταν αδύνατο, τους χάσαμε.
Τους σηκώσανε στα χέρια και τους χάσανε. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να τους στέλνουμε γύρω-γύρω, όπου θέλανε να πάνε γύρω-γύρω. Για τις ανατολικές όλες οι νοικίες πηγαίνανε από το πίσω μέρος, από την Αλεξάνδρας, μπαίνανε πίσω από την αυτήν, από τις αμπελοκύπους, μπαίνανε μέσα στην αυτήν, στη νοσοκομείο συγκρού και από εκεί, από εκεί μπαίνανε στις ανατολικές νοικίες. Άλλο τρόπο δεν υπήρχε για να περάσουν μέσα. Τους είχαμε χάσει όλη την ημέρα. Η έξαρξη στο ηθικό, η ανάταση του ελληνικού λαού ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, ας πούμε. Δεν περιγράφεται όποιος δεν τα έζησε αυτά. Ήτανε πράγματι, ιδίως για την νεολαία της εποχής εκείνης, μια ευτυχισμένη στιγμή που έχει κυριολεκτικά σημαδέψει, τουλάχιστον εμένα, όπως ξέρω και τα παιδιά της εποχής μου, μας έχει σημαδέψει μέσα στην ψυχή μας βαθιά. Πήρε ο αρχιεπίσκοπος Τόμα Κάσκι, τον οποίος θεωρούσε στολή πλέον για να τον δει και ο κόσμος, που είναι ο Άγγλος αξιωματικός, και άρχισε να κατεβαίνει την οδόν Σταδίου για να περάσει από την Ομόνια, να πάει ύστερα Αιώλου, να δει τον κόσμο και να τον δει ο κόσμος. Ο οποίος έβγαινε από τα μαγαζιά, από τα σπίτια, έβγαινε τις σημαίες, έκλαιγε, φύλαγε χέρια. Εκεί λοιπόν στον οδόν Σταδίου, κοντά στη στοά δημοσίων υπαλλήλων, αντελήφθηκα ένα όχλο, έναν κόσμο, πολύ συγκεντρωμένο, ο οποίος κυνήγαγε έναν άνθρωπο. Αυτός φαίνεται ότι είδε το από μακριά το αυτοκίνητο που ερχόταν και έκανε ορισμένα σχήματα και ορισμένα σήματα βοηθείας. Και νομίσαμε ότι κάποιος είναι. Στο τέλος τον διέκρινα από μακριά. Εγώ ήταν ο Γιωργάτος, αυτός που ήταν ο κατοχικός δήμαρχος της κατοχής, τον οποίο είχαν αναγνωρίσει οι διαβάτες. Και του είχαν επιτεθεί με προθέσεις να το λιντσάρουν, ώσπου να φτάσουμε. Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν χιλιάδες ο κόσμος που ήταν στο δρόμο. Ώσπου να φτάσουμε μέχρι εκεί, αυτός είχε εξαφανιστεί με τον κόσμο που τους έδωσε, τον κοινόδευε, τον έσπρωχνε, τον προφυλάκιζε και στην στο αν των δημοσίων υπαλλήλων και τον πάσαμε από μπροστά μας. Αφόρμητες λαϊκές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και την επομένη και τις άλλες ημέρες που ακολούθησαν. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Σε όλες τις συνοικίες, χωρίς εξαίρεση, ο λαός συνέχιζε να γιορτάζει το μεγάλο γεγονός. Γιόρταζε για την απελευθέρωση. Γιόρταζε για τις καλύτερες μέρες που περίμενε. Γιόρταζε την ελπίδα. Γιόρταζε και τιμούσε τους νεκρούς, τα θύματα της κατοχής, τους εκτελεσμένους από τους Γερμανούς. Γιόρταζε το μέλλον. Στις 12 του μηνός έγινε η δοξολογία στη Μητρόπολη. Ήταν δοξολογία χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς είσοδων επισήμων και μη επισήμων. Ήταν τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι και εκεί για πρώτη φορά ύστερα από 4 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος έψαλε την νικητήριον δέησή του. Αυτή για μένα ήταν η μέρα της απελευθερώσεως στην Αθήνα. Βεβαίως η τυπική ημέρα εορτάστηκε όταν ήρθε ο στόλος, όταν ήρθε η κυβέρνηση, όταν ανέβηκε ο Πρωθυπουργός και ο Παπανδρέου τότε ο Γιώργιος και σήκωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, αλλά ο κόσμος, το πανηγύρι, η ελευθεριά εγιορτάστηκε στις 12 Οκτωβρίου. Και εκεί, εκείνο το βράδυ, μετά τόσα χρόνια, ανάψαν τα φώτα της Αθήνας. Και κάτι άλλο, όταν κατακουρασμένος πήγαινε σπίτι μου, μετά τα μεσάνυχτα βραπινάτα, άκουσα καντάδες. Τα παιδιά, οι νέοι τραγουδούσαν όπως πρώτα.
πεντάδες. Το τραγούδι ξανάρθε στην Αθήνα. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου, έφτασε ο Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το καναδικό πολεμικό πρίγκιπς Δαβίδ τον είχε μεταφέρει από την Ιταλία μέχρι τον Πόρο. Εκεί επιβιβάστηκε στο θηλυκό Αβέροφ και κατέπλεψε στον Πειραιά, στον Άγιο Γεώργιο του Κιαρετσινί. Ένα όπλο τμήμα του Ελλάς το απέδωσε τιμές. Η υποδοχή που ο αθηναϊκός λαός επιφύλαξε στον Γιώργο Παπανδρέου και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπήρξε μεγαλειώδης. Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός, ηγούμενος επί διοικητικής παμπής, ανέβηκε στην Ακρόπολη, όπου ύψωσε τη σημαία στον Πανάρχιο Βράχο. Το μοναδικό τμήμα ελληνικό που υποδέχτηκε την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας στην εποχή εκείνη ήταν το ένοπλο τμήμα του Ελλάς, οι αντάρτες. Φυσικά ήταν και οι ερημηνίτες από εκείνη τη μεριά, ήταν και οι Εγγλέζοι και οι Φεδρολασίτες ήταν δίπλα μας. Θυμάμαι τώρα ένα χαρακτηριστικό εκεί απάνω στην Ακρόπολη. Επικεφαλής των δυνάμεων αυτών ήταν ένας Εγγλέζος στρατηγός. Τώρα δεν ξέρω γιατί ήταν Εγγλέζος, σε πάση περιπτώσει. Ο οποίος έδινε τα δοκιμαστικά παραγγέλματα. Δίπλα σε μένα ήταν ένας λοχαγός, ο οποίος διερμήνευε τα παραγγέλματα του στρατηγού. Ο στρατηγός δεν αντιλαμβάνεται τον Παπανδρέο που έχετε με τους υπουργούς, ο οποίος είναι 10 με 20 μέτρα πίσω από τον στρατηγό και παρακάμπτει ο Παπανδρέου τον στρατηγό και εκείνη την ώρα εμείς βρισκόμαστε παραπόδα. Βλέποντας ο Παπανδρέου εμάς τους αντάρτες του Ελλάς, τους ευστραφείς ας πούμε που είμαστε με τα άρματα και με τα γενεοφόροι, και αρχίζει από εμάς την παρέλαση. Και εκείνη την ώρα, ενώ είμαστε παραπόδα, 10 μέτρα από Παπανδρέου από το τμήμα το δικό μου του Ελλάς, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία και φωνάζω «Παρουσιάστε! Αρ!» Περνάει ο Παπανδρέου και μετά πήγαμε απάνω στην έπαρση της σημαίας. Από την πλατεία Συντάγματος την ίδια μέρα εξεφώνησε λόγο για την απελευθέρωση μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος. Ο Παπανδρέου φιλοδοξούσε να είναι ο πρωθυπουργός της ανέμακτης απελευθέρωσης και το πέτυχε. Η αισιόδοξη όμως ατμόσφαιρα των πρώτων ημερών σκιάστηκε από τις μετέπειτα εξελίξεις. Η Ελλάδα έμπαινε σε μια δύσκολη περίοδο καθώς μαύρα σύννεφα άρχισαν να συσσωρεύονται στο διεθνή ορίζοντα. Εδώ, στην καρδιά της απογευματινής, χτυπά ο σφιγμός του κόσμου. Σταθερά, επί 42 χρόνια, καταγράφουμε την ιστορία αυτού του τόπου. Δυναμικά επενδύουμε στην εξέλιξη, υιοθετώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Μαχητικά στηρίζουμε τη δημοκρατία και τα μεγάλα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα,
Θα ψέχουμε από οικονομικά συμφέροντα, πιστοί στις αρχές και στο κοινό μας. Με ανθρωπιά και φιλότιμο συνεχίζουμε τη δική μας μεγάλη παράδοση. Απογευματινή, η ισχυρή ομάδα. Κάθε Κυριακή το 2000 κοντά σας. 2000